Βλέπω ότι με ακούει καλά, οπότε θα ξεκινήσουμε. Ως συνήθως, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης, που είναι η παρουσίαση της τεχνολογίας, και μετά θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ έναν πίνακα επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα ήθελε ουσιαστικά να απεικονίσει το κόσμο του μέλλοντος, όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά μας εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος, σε ελαφριές γραμμές, σαν αυτές που βλέπετε σε αυτό τον πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε να κρύβει την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε λάθος, όμως, με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών που βλέπουμε εδώ είναι η υπερφόρτωση επιτίων μεταφορών και μετά έχουμε την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και ίσως, δηλαδή, τονίζω το ότι είναι το κυριότερο πρόβλημα, διότι, όπως καταλαβαίνετε, για τα δύο προηγούμενα προβλήματα που βλέπουμε εδώ στη λίστα, εάν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα προβλήματα. Ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν δεν πάρουμε τώρα τα δραστικά μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε πίσω. Όπως ξέρετε, ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει τη φύση και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, αντιστέκεται στον άνθρωπο. Φυσικά δεν επηρεάζει μόνο η κατασκευή των δρόμων τη φύση, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως θα δούμε αργότερα, και σίγουρα ένα από αυτά, όπως ξέρετε, είναι και τα εργοστάσια. Ξέρετε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τα όνειρά του, και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνούν ότι ο ίδιος καταστρέφει και σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν το έδαφος μέσω της όξινης βροχής και από, από άλλους παράγοντες. Το επόμενο μας πρόβλημα που μας δείχνει η λίστα είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διαδικασία της καύσης απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Οπότε έχουμε εδώ έναν ακόμα στόχο πάνω σε αυτό το πρόβλημα και αυτός είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χράνδες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Κατέληξαν όμως την κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η τεράστια κατανάλωση υλικών, αλλά και προφανώς τα έξοδα, είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στη Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα.
Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες, όπου στην αριστερή βλέπουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε άλλες δύο με τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή Τεχνολογιών Χορδής, Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά το δεύτερο επίπεδο. Τις τεντωμένες χορδές, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιεί εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ βλέπουμε εικόνες για το πώς, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε αυτές τις χορδές. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπετε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχοινα ή άλλες χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές υπάρχει το υλικό πλήρωσης που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό της γραμμής. Και γύρω-γύρω το περιβάλλει το εσωτερικό το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή σιδηροτροχιάς. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας. Και τώρα θα σας αναφέρω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από, αυτά τα, που έχει το καθένα από αυτούς τους 5 τύπους κατασκευών. Έχουμε εδώ σε αυτή την εικόνα το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενο μας όχημα είναι το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει και το χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι και μία εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ, το οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στη συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα άλλα μοντέλα, όπως για παράδειγμα το Unicorn, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4-6 τόνους ανά όχημα. Προχωράμε στο επόμενό μας όχημα και αυτό είναι το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα από πάνω αλλά και από κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και πάμε και στο τελευταίο όχημα της πίστας μας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής.
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός ιδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει έρθει μέχρι στιγμής που ακούτε την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά σε μια πιο καινούργια τεχνολογία έχει αποδικούς κινητήρες. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχείο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με έτσι να ταράξει το αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς ανάφερα συνεχώς νωρίτερα για το ότι πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και είναι σημαντικό το όχημά μας να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και να μην κάνει επικίνδυνες εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,06, το οποίο είναι πάρα πολλές φορές λιγότερο από τα χύτρα αυτοκίνητα παραγωγής. Και σε αυτό το σημείο θα πω και για τον αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας. Και στο τέλος έχουμε ένα σχετικό νέο με αυτό. Και άμα παρακολουθούσατε και τις προηγούμενες παρουσιάσεις, ίσως να παρατηρήσετε ότι έχω αλλάξει το ποσοστό. Το οποίο θα αναφέρω μετά στην δεύτερη παρουσίαση, γιατί άλλαξε. Η χαμηλότερη αντίσταση αέρα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από ροσιρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις εύρους γης που είναι κάτω από τις γραμμές, τις ράγες, ουσιαστικά θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο. Και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο, όπου βλέπουμε ότι στο πρώτο, το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και περνεί 14 άτομα. Το δεύτερο όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίσετε η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει την επικίνδυνοτητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό φυσικά αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε ότι για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργη μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να παρθούν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τις συγκρίσεις Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα πάνω σε αυτά, τα οποία θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Και τα διαγράμματα θα βασιστούν σε αυτά τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Έχουμε εδώ το πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Βλέπουμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρυση έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα, σε ό,τι αφορά τις κεφαλούχες δαπάνες, κεφαλαιοχικές δαπάνες. Και βλέπουμε πως το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα το έχουν τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο χρώμα. Το δεύτερο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες και έχουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς με το προηγούμενο διάγραμμα, βλέπουμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική όρεση συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουν ανέβει και τα υπόλοιπα ποσοστά στα άλλα μέσα μεταφοράς, όμως τα οχήματα της Skyway παραμένουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό, το οποίο είναι με το πράσινο, υπενθυμίζω. Σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό και το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα το έχουν οι οδικές μεταφορές, οι οποίες, όπως θυμάστε, τις είδαμε και σε ένα άλλο διάγραμμα που είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και γίνονταν σχετικά με την επικινδυνότητα ή αλλιώς ατυχήματα. Το οποίο αυτό μας βγάζει σε συμπέρασμα με αυτή την παρατήρηση ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο επικίνδυνες για μας, αλλά και για το περιβάλλον. Εδώ πέρα, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε πως το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό βλέπουμε πως ακολουθεί το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική όρεση. Βλέπουμε το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν εδώ πέρα τα οχήματα της Skyway για πρώτη φορά. Όμως αυτό το διάγραμμα δεν θέλει να δείξει κάτι αρνητικό, θέλει να δείξει κάτι θετικό. Οπότε είναι καλό που τα οχήματα της Skyway έχουν εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό. Μετά από αυτό βλέπουμε πως ακολουθούν το μετρό και με αρκετά μεγάλη διαφορά το τραμ, το οποίο είναι στην τελευταία θέση. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Τώρα φεύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θέλω να σας δείξω λίγο τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων, όπου τα μικρά φορτία, όπως θυμάστε, σας τα έδειξα και λίγο νωρίτερα όταν μιλούσα για τα 5 είδη μεταφοράς. Το Unicont με μάζα 50 τόνων και και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, μπορεί να φτάσει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, παρόλο που τζιγίζει τόσο πολύ και μπορεί να κουβαλήσει τόσο πολύ. Είναι ουσιαστικά τα φορτηγά που έχει κάνει η εταιρεία, που όπως είπα προορίζονται για μεταφορά αγαθών. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι αυτή η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις σχετικές δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα.
Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφορά χορδής έχει λάβει πάρα πολλά διπλώματα έβριση τεχνίας σε περίπου 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα και εδώ έχουμε κάποια από αυτά τα διπλώματα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 εργάζονται σε αυτή τη εταιρεία πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και πιβωτικά, αστικά και πραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό τον χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα επιτεύγματα της εταιρείας και τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα που εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυοδομικό σχεδιασμό. Εδώ πέρα βλέπουμε λογότυπα διάφορων εταιριών που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε ή έχετε χρησιμοποιήσει κάποτε τα προϊόντα τους. Σαν και, δηλαδή σαν αυτές που βλέπετε εδώ, κάτι που παρατηρείτε σίγουρα είναι ότι ή μάλλον περιμένετε, το έχω διατυπώσει λίγο λάθος. Δηλαδή, αυτές οι εταιρείες είχαν κάποτε και αυτές μία αρχή. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Η τεχνολογία Skyway έτσι ξεκίνησε και αυτή σιγά σιγά σαν μία ιδέα και μετά έγινε το έργο που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά. Και καθώς έχει τόσο πολλά πράγματα ακόμα να προσφέρει, έχει σίγουρα ένα λαμπρό μέλλον και θα δείτε πως μια μέρα θα φτάσει και αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, διαρκώς, καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Τώρα ας συνοψίσουμε σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφοράς Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, προσπαθεί να τις εξυπηρετήσει με τον ευκολότερο και καλύτερο τρόπο και παράλληλα διατηρεί και φροντίζει το πλανήτη μας. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στα νέα της εταιρείας, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Για τα νέα, δυστυχώς δεν πρόλαβα να ετοιμάσω εικόνες, οπότε θα
απλά θα πω προφορικά τα νέα. Και όποιοι από εσάς ενδιαφέρονται μπορείτε να επισκεφτείτε τα σχετικά νέα στο site της εταιρείας, πατώντας το σύνδεσμο που υπάρχουν στα chat και να διαβάσετε εκεί πέρα όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα άρθρα. Και πάμε στο πρώτο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 12 του μηνός. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι μίλησε για τον κύριο στόχο του έργου, που είναι να λύσει το πρόβλημα των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Αυτό γίνεται εφικτό με την τοποθέτηση των τροχιών πάνω από το έδαφος. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδών έχει τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλονεκτήματα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη για να μπορέσει να εισέλθει στην παγκόσμια αγορά με σιγουριά. Η κατασκευή της αερογέφυρας, για παράδειγμα, μπορεί να κατασκευαστεί στην πόλη, στα βουνά και πάνω από μεγάλα υδάτινα εμπόδια. Η κατασκευή θα απαιτούσε λιγότερο υλικό από ότι για τα άλλα συστήματα μεταφορών που δεν θα καταστρέψει κανένα τοπίο ή υποδομή, όπως ανέφερα νωρίτερα στην προηγούμενη παρουσίαση. Τα οχήματα θα οδηγούνται από αυτόματο πιλότο, κάτι που θα συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων που προκαλούνται από ανθρώπους. Το επόμενο μας άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα, μας λέει για το περιοδικό Innovative Transport, όπου δημοσίευσε ένα άρθρο για τη μεταφορά με χορδές υψηλής ταχύτητας. Και τώρα θα σας ενδιαφέρω τα πιο ενδιαφέρον κομμάτια από αυτό το άρθρο. Το μοντέλο μεταφοράς χορδών υψηλής ταχύτητας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2018 στην έκθεση μεταφορών InaTrans στο Βερολίνο. Οι δοκιμές λειτουργίας του οχήματος ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2019 στην Λευκορωσία. Το κόστος της γραμμής υψηλής ταχύτητας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το τροχαίο υλικό, η επιβατική σταθμή, η τερματική σταθμή και η εγκαταστάσει υποδομής, κυμαίνεται από 3 έως 7 εκατομμύρια δολάρια ένα χιλιόμετρο. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας του μοντέλου υψηλής ταχύτητας είναι 0,06. Συγκριτικά, μεταξύ των αυτοκινήτων, το Volkswagen XL1 έχει τον χαμηλότερο συντελεστή, που είναι 0,189. Για μια ολοκληρωμένη δοκιμή του μοντέλου υψηλής ταχύτητας απαιτούνται 10 χιλιόμετρα για την επιτάχυνση, 10 χιλιόμετρα για το φρενάρισμα και 1 χιλιόμετρο για τη διαδρομή με την τελική ταχύτητα. Επίσης, τα δοκιμών υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να κατασκευαστεί όχι μόνο στη Λευκορωσία αλλά και σε άλλες χώρες. Το σαλόνι του μοντέλου υψηλής ταχύτητας είναι εξοπλισμένο με εργονομικά καθίσματα, με θέρμανση, μασάζ και ακόμα οθόνη. Και όλα αυτά για την άνεσή σας, προφανώς. Το 2021 ξεκίνησε ο σχεδιασμός του μοντέλου υψηλής ταχύτητας, χωρητικότητας 22 ατόμων, με κεντρικό διάδρομο, χώρο αποσκευών και μονάδα υγιεινής. Το Innovating Transport είναι μια επιστημονική δημοσίευση που ιδρύθηκε από τη Ρωσική Ακαδημία Μεταφορών και το Κρατικό Πανεπιστήμιο Σιδηροδρόμων Ουράλ. Και πριν τελειώσουμε, μπορώ να σας αναφέρω και κάποια φάση, δηλαδή κάποια έτσι γεγονότα τα οποία ίσως να σας φανούν ενδιαφέρον, που είναι σχετικά πρόσφατα. Το Skyway Innovation Center στην Σάρζα θα έχει 4 πίστες λειτουργίας. Μία ελαφριά πίστα 400 μέτρων και 3 βαριές πίστες μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Σήμερα έχει ήδη κατασκευαστεί και πιστοποιηθεί μία πίστα μήκους 400 μέτρων στη Σάρζα, αναγνωρίσιμη από τα ενδιάμεσα στηρίγματα σε αραβικό στυλ λιγούρας. Σε αυτή την πίστα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμές μεταφοράς χορδών στη Σάρζα το φθινόπωρο του 2019. Το 2021 παρακολουθούσαμε την κατασκευή του δεύτερου και του τέταρτου δοκιμαστικού τμήματος που είχαν ήδη τοποθετήσει όλα τα ενδιάμεσα στηρίγματα και τα στηρίγματα εγκύρωσης.
Η κυκλοφορία σε αυτές τις γραμμές θα εκτελείται από κάτω και πάνω, επιτρέποντας την ταυτόχρονη κίνηση τόσο της εμπορευματικής όσο και της επιβατικής κίνησης. Η πλήρης ηλεκτροδότηση των σταθμών για να ξεκινήσουν οι δοκιμές έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2022. Υπάρχει επίσης μία άλλη βαριά πίστα που θα κατασκευαστεί από την ομάδα του έργου στο μέλλον. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, θα είναι δυνατή επίδειξη στη Σάρζα της λειτουργίας νέων μοντέλων, εμπορευματικών και επιβατικών οχημάτων που σχεδιάζονται και δοκιμάζονται στη Λευκορωσία. Και αυτά είναι τα νέα που είχα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για τη σημερινή παρουσίαση. Βλέπω πως στο chat δεν υπάρχει κάτι, οπότε θα κλείσουμε σήμερα εδώ και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα ως συνήθως. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ και ελπίζω να σας δω στην επόμενη μου παρουσίαση.